Τσουνάμι αντιδράσεων σε τουριστικούς δήμους και επιχειρηματίες στην Κρήτη προκαλεί το φρένο στην εκμίσωση παραλίων που παρουσιάζουν αρχαιολογικό ενδιαφέρον καθώς αρχαιολογικές υπηρεσίες εισηγούνται τη μη τοποθέτηση ομπρολοκαθισμάτων για τη διαφύλαξη του μνημιακού πλούτου. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της κεντρικής παραλίας της Χερσονήσου δυτικά του λιμάνιου με τα τυρκουάς νερά η οποία βουλιάζει απολουό βρεθήκαμε στην αδιέξοδη κατάσταση την τελευταία στιγμή να ενημερώνονται επαγγελματίε, οι οποίοι έχουν επενδύσει πάρα πολύ μεγάλα ποσά ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις παραλίες γιατί σύμφωνα με τον νόμο η τοπική αρχαιολογική υπηρεσία έχει ζητήσει και έχει προτείνει να μην εκμισθωτούν λόγω του ότι υπάρχει αρχαιολογικό ενδιαφέρον στις παραλίες αυτές. Την ανάγκη να βρεθεί η χρυσή τομή προκειμένου να γίνει οριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου για την προστασία του, τονίζει ο Δήμαρχος Χερσονήσου, ο οποίος προτείνει εναλλακτικές λύσεις και την εξυπηρέτηση των τουριστών στην Άμμο. Ευελπιστούμε ότι το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο δεν θα υιοθετήσει αυτή την πρόταση δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την παραλία τη Ναβάρχου Νεάρχου. Είναι η πλέον κεντρική παραλία τη Χερσονήσου. Α μην επιτρέψουν την πάχτωση των ιστών ή του εξοπλισμού που θα τοποθετεί του ξενοδοχειακού, αλλά τουλάχιστον σε συνεννόηση και με υπόδειξη να περιοριστούν οι επιχειρηματίε, αλλά να μην αποκλειστεί παντελώ η δυνατότητα χρήση του χώρου. Τα νέα δεδομένα προκαλούν αναστάτωση και στο Δήμο Φεστού, όπως το επίκεντρο των απαγορεύσεων σε ομπρολοκαθίσματα βρίσκεται η παραλία του Κομού με τη Χρυσή Άμμο και τους φυσικούς αμόλοφου. Πάνω από την περίφημη παραλία βρίσκεται ο αρχαιολογικός χώρος της Μινοϊκής πόλης του Κομού, η οποία μαζί με τα Μάταλα αποτελούσε λιμάνι του Μινοϊκού Ανακτόρου. Αυτή τη στιγμή τα πρόστιμα είναι τόσο μεγάλα που είναι αδύνατο να δουλευτεί αυτό το κομμάτι. Δεν μπορούμε να βάλουμε τη μία καρέκλα. Είναι μια παραλία η οποία στο, στο τμήμα αυτό δεν υπάρχουν αρχαιολογικά ευρήματα θα καταληφθεί από κόσμο εντελώ ελεύθερο, με όλε τι συνέπειες που μπορεί να έχει, σκουπίδια, κατάσταση η οποία θα είναι εντελώ ανεξέλεκτη. Ήδη έχω κάνει ένα ερώτημα στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού. Το καυτό αυτό ζήτημα θα τεθεί επιτάπητο στην αυριανή συνάντηση του Περιφερειάρχη Κρήτη με την Υπουργό Πολιτισμού σε μια προσπάθεια να βρεθεί άμεσα λύση, καθώ η τουριστική σεζόν έχει ήδη ξεκινήσει με το επίμαχο θέμα να έχει οδηγήσει σε αδιέξοδο τουριστικού δήμου και επαγγελματίε.